τις 4.30 ώρα το πρωί, 5 παρά 20 περίπου, άκουσα έναν γκρότο. Η αρχική μου σκέψη ήταν ότι κάπου έπεσε μια πιστολιά. Περίμενα. Μετά από λίγο δεύτερη έκρηξη, άρχισε να φωτίζεται η περιοχή, βγαίνω, ανοίγω την μπαλκονόπορτα, κοιτάζω κάτι, η φωτιά ήταν πάρα πολύ έντονη. Yeah. Το διπλανό αυτοκίνητο ήδη πήρε φωτιά και το δικό μας εδώ είναι αυτό, είναι το... άρχισε, βλέπετε εδώ, άρχισε να λιώνεται. Και θα μπορούσε κάλλιστα, αν προχωρήσει, αν αργούσαν λίγο ακόμη, εδώ πέσω είναι, αντιλαμβάνεστε, το τυπόζιτο των καυσίμων και δεν ξέραμε μέχρι πού θα πήγαινε αυτή η κατάσταση, αν πέραν και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα. Ευτυχώς η πυροσβεστική έφτασε εγκαίρω στα 6 λεπτά από ό,τι μου είπαν εδώ. Ήρθαν τα παιδιά και έτσι απεσοβήθη είναι με γενικότερη καταστροφή. Η ιδιοκτήτη κατέβηκε εδώ, μένει στον τρίτο όροφο, κατέβηκε εδώ στοιχεία. Ήρθαν από τρία συνεργεία της αστυνομίας, από την ασφάλεια, από την αντιδρομοκρατική. Βλέπω μία γειτόνισσα που είναι εδώ απέναντι και μου λέει το βράδυ πήρε είδηση. Λέω τι να πάρω, τίποτα. Μου λέει φωτιά, πολύ θόρυβος, εκρήξεις. Και γινόταν χαμός. Και κοιμάμαι εδώ, πάνω από το σεντόνι. Δεν το άκουσα.